Έχοντας υπόψη μας ότι τα νοσοκομεία μας είναι υποστελεχωμένα, έχοντας υπόψη μας ότι γιατροί φεύγουν από το Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί δεν αντέχουν σωματικά, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το επάγγελμά τους, που μπορούμε να αντιληφθούμε ότι μπορεί να θέσει ένας γιατρός σε κίνδυνο τη ζωή ενός ασθενή του αν δεν μπορεί να αποδώσει επαγγελματικά, έχοντας υπόψη ότι οι γιατροί μετακινούνται από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, έχοντας υπόψη ότι στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο έπεσε η οροφή. Έχει πέσει και σε άλλα νοσοκομεία, να σου θυμίσω. Είναι λίγο ντόμινο οι οροφές. Έχοντας υπόψη ότι στον Άγιο Σάβα μετακινείται η υποχρέωση της καθαριότητας σε ιδιώτες και μένουν στο δρόμο, μένουν χωρίς δουλειά. Νομίζω 58 άτομα. 58 άτομα. Έχοντας όλα αυτά υπόψη. Να σου πω κάτι. Είναι πόσος καιρός που κάθε εβδομάδα έχουμε τουλάχιστον μία φορά θέμα που αφορά την μέρα υγεία. Μέρα παραμέρα, κουμάντου. Μην είσαι ευγενική. Μέρα παραμέρα, γιατί. Ναι, γιατί γίνεται χαμός. Και κράτη κάνουμε κιόλας και δεν είναι σε καθημερινή ακριβώς, βάση. Δηλαδή, αν θέλαμε κάθε μέρα να έχουμε θέμα με το τι συμβαίνει σε ένα νοσοκομείο στη χώρα. Γι' αυτό έκανα με μία καταγγελία. Ναι, γι' αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν τα ξέρουμε ή ότι δεν ασχολούμαστε αυτό, αλλά. Ναι, και κάθε μέρα περισσότερα. Οριμαγδός. Λοιπόν, επειδή έχουμε όλα αυτά που αναφέραμε τώρα μόλις. Έτσι απλά. Έτσι στα πρόχειρα. Έχουμε λοιπόν, προσκαλέσει. Και να προναγγείλουμε ότι έτσι κι αλλιώς, όπως αύριο θα κάνουμε για την εκπαίδευση ένα δίωρο, το επόμενο διάστημα θα κάνουμε και για την υγεία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε προσκαλέσει, έτσι λίγο να μας αποσαφηνίσει το τοπίο και τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει, τον κύριο Γιώργο Σιδέρη, είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, της ΟΕΝΓΕ δηλαδή. Κύριε Σιδέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ορφανίδου και κύριε Κουμάντου, σε εσάς και τους ακροατές σας. Μόνο λίγα από τα προβλήματα που δημοσιογραφικά έχουμε καλύψει αναφέραμε, θεωρώντας ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση προκειμένου τα νοσοκομεία μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας να λειτουργεί όπως πρέπει. Τα απλά δηλαδή, τα αυτονόητα. Είπατε κάποια περιστατικά. Μπορούμε να πούμε κι άλλα, δηλαδή εκτός από το ότι έβρεξε και έπεσαν ψευδοροφές στην Ορθοπαιδική στο Ρίο, στην Πάτρα, εκτός από το ότι το ακτινοδιαγνωστικό στην Άρτα δουλεύει μόνο με δύο ειδικευμένους γιατρούς και ο ένας μετακινείται από τα Γιάννενα, εκτός από το ότι οι γιατροί της Βορείου Ελλάδας, της Θεσσαλονίκης, κάνουν 200 και 300 χιλιόμετρα τη μέρα για να καλύψουν εφημερίες, τη Δράμα, στις Αίρες και αλλού. Εκτός από το ότι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση στη Θεσσαλία, όπου με απόφαση της υγειονομικής περιφέρειας μετατρέπονται τα κέντρα υγείας σε σταθμούς διακομιδής του ΕΚΑΒ, και εκτός από το ότι στη Λακωνία, στη Σπάρτη δηλαδή και τους Μολάους, μετακινούνται αγροτικοί κάθε μέρα για να καλύψουν βάρδιες στο νοσοκομείο και όποια ειδικότητα τύχει, όποτε τύχει. Μα και πολύ πρόσφατα μία γιατρός δεν αρνήθηκε από τις να μην κάνει πόσα χιλιόμετρα την ημέρα για να μετακινείται. Αυτές είναι μόνο εξελίξεις των τριών τελευταίων ημερών, και αν βάλουμε και του μήνα και του διμήνου, δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε. Εμείς λέμε τι υπάρχει πίσω από αυτή την περιπτωσιολογία, θα πει κάποιος, αλλά για μας είναι ένα πολύ απλό πράγμα. Είναι ότι αυτή η γενική κυβερνητική πολιτική εκφράζεται σε κάθε νοσοκομείο και σε κάθε περιοχή με μια ιδιαιτερότητα. Για παράδειγμα, δεν θα βρείτε γιατρούς στο νοσοκομείο που είμαι εγώ στο Αττικό να μετακινούνται σε άλλες γειτονικές δομές, αλλά θα δείτε ότι το Αττικό έχει 90 ράντζα. Τι φταίει λοιπόν, λέμε εμείς γι' αυτό? Εμείς λέμε ότι φταίει πρώτον μια πολιτική η οποία την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση την έχει στο στρατηγικό της πυρήνα, την έχει κάνει επάγγελμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει μειωμένη υποχρηματοδότηση 25% την τελευταία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό την ίδια ώρα ότι οι συνολικές δαπάνες υγείας για τον κόσμο έχουν αυξηθεί είναι στο 8,1% του εισοδήματός του. Αυτό είναι το ένα σκέλος, μια συνειδητή δηλαδή υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση. Κατά τη γνώμη μας, για να κερδίζουν οι λίγοι ιδιωτικοί όμιλοι υγείας, οι οποίοι καταγράφουν κέρδη της τάξης των 3,9 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Και την ίδια ώρα υπάρχει και μια πολιτική εμπορευματοποίησης όποιας δημόσιας υπηρεσίας έχει μείνει. Το πώς δηλαδή θα δουλεύει με όρους ενός καλού μαγαζιού. Και δείτε αυτό το παράδειγμα που είπατε κι εσείς του Αγίου Σάββα, που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν 58 καθαρίστριες και καθαριστές.
οι οποίοι δουλεύουν εκεί από το 17. Δουλεύουν κάτω από το, κατά τη γνώμη μας, καταδικαστέο, εσχρό θα έλεγα εγώ, καθεστώς των συμβάσεων ορισμένου χρόνου. Δηλαδή ένα χρόνο και μετά απόλυση. Μάλιστα. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί αυτές οι ανάγκες, ενώ θα πρέπει να είναι μόνιμες, όπως γνωρίζετε είναι μόνιμη η ανάγκη καθαριότητας στους θαλάμους, στο χειρουργείο, στις μονάδες της δυτικής θεραπείας, για να κερδίσουν έστω και λίγα οι κυβερνήσεις, εισήγαγαν τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το μοντέλο. Τι υπήρχε πριν από αυτό και τι θέλουν τώρα να εγκαθαρίσουν στον Άγιο Σάββα? Να απολύσουν όλες αυτές τις καθαρίστριες και να φέρουν μια ιδιωτική εργολαβική επιχείρηση. Και τους απειλούν 58 ανθρώπους με απόλυση στις 8 του Φλεβάρι. Εμείς τι λέμε τόσα χρόνια? Λέμε ότι το προσωπικό της καθαριότητας πρέπει να είναι μόνιμο προσωπικό, γιατί μόνιμη είναι η ανάγκη αυτής της καθαριότητας. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω μια πλευρά που καδινόμαστε μας εξόργησε. Ξέρετε τι μας απάντησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, όταν του είπαμε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό? Ότι αυτές οι 58 καθαρίστριες θα βρουν δουλειά σε ξενοδοχεία. Αυτό μας είπε. Και είναι τόσο κοινική και ανάλογη η πολιτική τους, που τέτοιες απαντήσεις, αν δεν παλέψουμε, αν δεν αγωνιστούμε, θα τις δεχόμαστε και θα προχωράει μια τέτοια βαρβαρότητα. Μάλιστα, μάλιστα. Γιατί να μην προσλάβει το ξενοδοχείο την ιδιωτική εταιρεία να κάνει τον καθαρισμό? Ξέρετε, με τον κύριο Γεωργιάδη υπάρχει ένα μπέρδεμα με τα ξενοδοχεία και τα νοσοκομεία, γιατί πριν 10 χρόνια έκλεινε νοσοκομεία και μάλιστα μας έλεγε ότι δεν ανοίξει την τρόικα αυτή η δόξα ότι είναι δική του, επειδή λέει δεν καλύπτονταν οι κλίνες κατά μεγάλο ποσοστό. Και του είχαμε πει και τότε ότι τα νοσοκομεία δεν είναι ξενοδοχεία. Βέβαια, με αυτή τη λογική τα έκλεισε και είδαμε και μετά και στην πανδημία ιδιαίτερα τα αποτελέσματα. Είχατε και σήμερα κάποια δράση, είχατε μια συνάντηση, προσπαθήσατε να κάνει η ΟΕΝΓΕ μια συνάντηση με την ΕΕ? Η ΟΕΝΓΕ θα κάνει συνάντηση με το Υπουργείο Υγείας και τη Νέα του Υγεσία στις 15 του Φλεβάρι. Έχουν γίνει όμως συναντήσεις συνδικαλιστικών οργάνων, των γιατρών και των υπόλοιπων υγειονομικών στα νοσοκομεία. Και εντάχει αυτό που μας απάντησε έτσι πολύ συνοπτικά είναι ότι το πρώτο μέτρο που θα πάρει το νέο Υπουργείο είναι να βάλει σε εφαρμογή τον ψηφισμένο νόμο για τα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία. Το δεύτερο που μας είπε είναι ότι κάποιες ελάχιστες προσλήψεις γιατρών που έχουν εξαγγείλει και δεν καλύπτουν, το 1/5 των κενών που υπάρχουν, και αν βάλουμε και τις συνταξιοδοτήσεις είναι πολύ λιγότερο, θα γίνουν σε τρεις δόσεις, δηλαδή όποτε και αν. Μας είπε επίσης ο Υπουργός ότι σκέφτεται να δώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ακτινοδιαγνωστικών και των βιοπαθολογικών πράξεων των νοσοκομείων, των εργαστηριακών δηλαδή πράξεων, σε συμβάσεις με ιδιωτικούς ομίλους. Και μας είπε ότι είναι ο σκοπός του να κλείσει κάποια νοσοκομεία της επαρχίας, γιατί έτσι λέει θα περιθέψει χρηματοδότηση και θα τη δώσει στα νοσοκομεία. Και τι θα κάνει ο κόσμος δηλαδή της επαρχίας? Δεν νομίζω ότι νοιάζει τον Υπουργό και την κυβέρνηση τι θα κάνει ο κόσμος. Αυτό που τους νοιάζει είναι να υπάρχει ένα ελάχιστο επίπεδο παροχών, ένα τόσο όσο. Δηλαδή στην καλύτερη των περιπτώσεων να υπάρχει ένα ραντεβού του τέταρτου, και αυτό αφού ο κόσμος έχει φτύσει αίμα είτε διαδικτυακά είτε για να σου γράψει τις εξετάσεις, ας πούμε. Για να σου γράψουν κάποιες εξετάσεις που θα πας έξω να τις κάνεις. Πληρωμή να την κάνεις και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέμε πολλά χρόνια τώρα σαν Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών ότι η λύση για μας δεν είναι να παλέψουν μόνο οι υγειονομικοί. Είναι ότι το θέμα της υγείας του κόσμου, του λαού, πρέπει να το πάρει ο ίδιος πάνω του, μαζί βέβαια με τους υγειονομικούς, και να απαιτήσει αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Με επίκεντρο στην πρόληψη, με επίκεντρο στην πρωτοβάθμια και προφανώς με ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό των νοσοκομείων και των άλλων δομών. Και να θυμίσω εδώ ότι το έχουμε δει αυτό σε κάποιες περιπτώσεις μικρών πόλεων με τα νοσοκομεία τους, όπου βγήκαν και τα υπερασπίστηκαν οι κάτοικοι. Και καλά έκαναν. Και αυτό απέδωσε. Ναι, και αν θέλετε, αν πρέπει να βγει ένα συμπέρασμα ότι δεν αρκεί καμιά φορά η καταγγελιολογία, δεν αρκεί η κλάψα, δεν αρκούν τα παρακάλια, δεν αρκεί μία ανάρτηση στο Facebook ή όπου αλλού μπορεί να κάνει κάποιος, χρειάζεται αγώνας, οργάνωση, όπως ακριβώς έκαναν αυτές οι πόλεις που κατέβηκε όλη η πόλη για να υπερασπιστεί το νοσοκομείο. Στην Ιεράπετρα θυμάμαι. Και αλλού και στην Κρήτη με πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις και αλλού. Έτσι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Χαίρετε.